γερμανικού εφετείου. Απέρριψε σήμερα την έφεση που είχε καταθέσει ο Τούρκος πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, μετά την άρνηση κατωτέλου δικαστηρίου να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του Διευθύνοντος Συμβούλου του γερμανικού εκδοτικού οίκου Άξελ Σπρίγκερ. Ο Άξελ Σπρίγκερ είναι ο μεγαλύτερος εκδοτικός οίκος στη Γερμανία και εκδίδει εφημερίδες όπως η Bild και η Welt. Ο Ερντογκάν είχε ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα κατά του Ματθίας Ντόπφνερ, ο οποίος είναι στο διοικητικό συμβούλιο του Άξελ Σπρίγκερ, μετά τη δημόσια στήριξη που εξέφρασε σε ένα σατυρικό ποίημα για τον Τούρκο ηγέτη που ανέγνωσε ο ηθοποιός Γιάνς Μπέρμαν στη γερμανική τηλεόραση τον Μάρτιο, στο κρατικό κανάλι ZDF. Αν θυμόσαστε, είχε αναγνώσει ένα ποίημα το οποίο το είχε γράψει ο ίδιος στο κρατικό κανάλι ZDF, το οποίο χαρακτήριζε τον Τούρκο πρόεδρο μεταξύ άλλων και ως κτηνοβάτη. Ένα ποίημα που θα είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλη ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών. Το δικαστήριο σήμερα δέχθηκε την απόφαση που έλαβε το κατώτερο δικαστήριο τον Μάιο, λέγοντας ότι το σχόλιο του Ντέφνερ προστατεύεται από τους γερμανικούς νόμους για την ελευθερία του λόγου. Δηλαδή, σήμερα τα γερμανικά δικαστήρια αποφάσισαν ότι το ποίημα αυτό και το σατυρικό ποίημα που είχε διαβάσει ο γνωστός αυτός ηθοποιός προστατεύεται στη Γερμανία από την ελευθερία του λόγου. Κύριε Βαλασόπουλε, σχετίζεται η απόφαση αυτή του Γερμανικού Δικαστηρίου ενδεχομένως με την απόφαση του Γερμανικού Κοινοβουλίου για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τους Τούρκους? Δεν φαίνεται η απόφαση αυτή να σχετίζεται με την γενοκτονία των Αρμενίων και την απόφαση που έλαβε το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Η δικαιοσύνη στη Γερμανία θεωρείται ανεξάρτητη από οποιοδήποτε άλλο όργανο. Δεν πρόκειται να λάβει μια τέτοια θέση. Και άλλωστε αυτό το επεισόδιο έχει ξεκινήσει πολύ πριν πάρει την απόφαση του Γερμανικού Κοινοβουλίου να αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων. Είναι όμως άλλο ένα επεισόδιο στο παζλ της έντασης που υπάρχει μεταξύ της Τουρκίας και της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών και που πολλοί πιστεύουν ότι θα έχει αντίκτυπο στο προσφυγικό. Ήδη λέγεται ότι η Τουρκία εδώ και ημέρες δεν αφήνει Σύριους πρόσφυγες οι οποίοι έχουν έτοιμα τα χαρτιά τους και έχουν λάβει άσυλο σε ευρωπαϊκές χώρες να εγκαταλείψουν την Τουρκία.